Σχετικά με το αίτημα παράτασης περαίωσης των έργων που γίνονται στην οδό Καποδιστρίου, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Άργους Δημήτρης Πλατής είναι αντίθετος, αφού δεν μπορεί να ταλαιπωρηθούν και άλλο οι επαγγελματίες της Καποδιστρίου. Αυτό το έργο, το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί και είχε προγραμματιστεί με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου επιμερών μας, δυστυχώς καθημερινά βιάζεται. Δεν βιάζεται, βιάζεται. Και πιστεύω ότι οι συμπολίτες μας αντιλαμβάνονται τη λέξη του βιασμού. Ένα έργο που θα ήταν στολίδι για την πόλη μας, δυστυχώς πάντα το κάνουν τραγωδία. Γιατί? Πρώτον, διότι ό,τι γουστάρουνε κάνουνε, και να ξεκινήσω από αυτά τα κολονάκια που έχουν βάλει, δηλαδή αυτό το κυνηγητό από τη Δημοτική Αρχή στο αυτοκίνητο, δηλαδή να μην παρκάρει πουθενά αυτοκίνητο σε αυτή την πόλη, δεν μπορεί να το πιάσει ανθρώπινος νους. Αυτή η έχθρα εναντίον των ιδιοκτητών των αυτοκινήτων, για την αγορά, διότι όταν παρκάρεις το αυτοκίνητο θα πάει να ψωνίσεις το μαγαζί. Άμα είναι να παρκάρεις 200 μέτρα ή 500 μέτρα μακριά, πας σε ένα άλλο κατάστημα να ψωνίσεις. Εσύ λες πάω σε ένα άλλο χωριό ή σε μια διπλανή πόλη που το πάρκινγκ είναι δίπλα στο κατάστημα. Εδώ λοιπόν αυτό το έργο, το στολίδι που θα ήταν για την πόλη μας, έρχεται να γίνει εφιάλτης. Και βεβαίως έρχονται τώρα και λένε θέλουμε παράταση, φέραν θέμα να ζητήσουν παράταση 7 μήνες το έργο. Είχαμε δώσει παράταση το έργο και είπαμε τέλος δεν ξαναδίνουμε άλλη. Φέρνουν λοιπόν και ζητάνε άλλους μήνες παράταση στο έργο. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν άλλους 7 μήνες να ταλαιπωρηθούν οι επαγγελματίες της Καποδιστρίου? Είναι δυνατόν? Ο εργολάβος όταν πήρε το έργο ήξερε τα χρονικά περιθώρια. Είναι δυνατόν λοιπόν να του δίνει το περιθώριο να εργάζεται με 5 ή 6 εργάτες αλλοδαπούς και να έχει ένα συνεργείο και να μην έχει 50 εργάτες? Διότι όταν πήρε το έργο ο εργολάβος γνώριζε σε ποιο χρονικό διάστημα το παραδώσει. Και δεν είναι δυνατόν να έχει, επειδή ο αντιδήμαρχος έτσι θέλει, λέει του έδωσε άδεια, λέει τα Χριστούγεννα να μην δουλεύει, το Πάσχα να μην δουλεύει, και ποιος είναι ο αντιδήμαρχος? Ποιος είναι ο αντιδήμαρχος και με ποια αρμοδιότητα να είναι αυτός να δίνει τέτοιες άδειες στον εργολάβο να μην δουλεύει όποτε θέλει ο αντιδήμαρχος? Κατά βούληση του αντιδήμαρχου. Το έργο είναι συγκεκριμένο, έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες και θα έπρεπε να είχε παραδοθεί. Και θα έπρεπε ο εργολάβος, αν είχε αναγκαστεί, θα έβαζε 3 και 4 συνεργεία με 20 και με 30 εργάτες, ώστε να είχε τελειώσει και να μην είναι εδώ η πλατεία Δερβενακίων χωρίς λουλούδια εδώ και ένα χρόνο. Τα γκρεμίσανε, τα φτιάξανε και δεν έχουν δυνατότητα ούτε τα λουλούδια βάλουνε. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να είναι ένα ελληνικό τοπίο? Η πλατεία η οποία έχει δημιουργηθεί στο εργατικό κέντρο, πήγαινε να δείτε μια εικόνα, να δείτε πως έχει καταδύσει. Είναι έργα αυτά? Πονάει η ψυχή μας. Έργα τα οποία πήραμε ομόφωνες αποφάσεις επί δημαρχίας μας. Εμείς συνεργαστήκαμε με την αντιπολίτευση και μας βοηθήσαν και τους βοηθήσαμε. Δηλαδή έργα τα οποία ήταν πολύ καλά και στολίδι για την πόλη μας. Και έτσι λοιπόν τα χρηματοδοτήσαμε και τα παραδώσαμε σε αυτή τη Δημοτική Αρχή για να τα εκτελέσει. Και ό,τι θέλουν να κάνουν. Εμείς λοιπόν δεσμευόμεθα ότι αν ο κόσμος μας ψηφίσει μεθαύριο και θα έρθουμε πάλι στη Δημοτική Αρχή, ότι όλα θα τα βάλουμε από μηδενική βάση. Όλα αυτές οι αηδίες οι οποίες έχουν γίνει, να βάζουν τα κολονάκια που θέλουν, να διώχνουν τα ΙΟΤΑΧΗ από το κέντρο της πόλης, εμείς θα τα αλλάξουμε όλα. Θα τα αλλάξουμε, διότι έτσι πρέπει να είναι.